Η χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο ΣΥΓΜΑ επιβεβαιώνει την ανάγκη να επέλθει κάθαρση και να γίνει μια νέα καθαρή αρχή στην πολιτική ζωή του τόπου. Από τη συνέντευξη του Προέδρου συμπεραίνουμε ότι, πρώτον, ήταν σε πλήρη γνώση της κυβέρνησης τα πολύ σοβαρά προβλήματα του προγράμματος πολιτογραφήσεων που διέσυραν διεθνώς στην Κύπρο, αλλά και τα όποια μέτρα λαμβάνονταν ήταν εκ των υστέρων και αποσπασματικά. Δεύτερον, προκαλεί ερωτήματα σε κάθε πολίτη η ατεκμηρίωτη επιμονή της κυβέρνησης να εμποδίσει τον έλεγχο της ελεγκτικής υπηρεσίας για τα διαβατήρια. Τι προσπαθεί να αποκρύψει. Τρίτον, είναι αδιανόητο άτομα τα οποία είχαν εμπλοκή στο θέμα αυτό να ελέγχουν ξανά τις δικές τους αποφάσεις και πράξεις. Τέταρτον, η αποκάλυψη σκανδάλου διαφθοράς και διαπλοκής πολιτιακών αξιωματούχων ήταν αποτέλεσμα της αποφασιστικότητας των διοκτικών αρχών με τις οποίες η παρούσα κυβέρνηση συγκρούστηκε κατ' επανάληψη. Πέμπτον, η κυβέρνηση υιοθετεί αλακάρτ τις συστάσεις των διεθνών οργανισμών για θέματα διαφάνειας και λογοδοσίας. Έκτο, σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει εταιρεία με το όνομα του εν ενεργεία κορυφαίου αξιωματούχου της. Έβδομο, η καταψήφιση των προϋπολογισμών δεν οδηγεί στη χρεοκοπία της χώρας, όπως κινδυνολογεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά σε μια δημοκρατική και συνταγματική διαδικασία, όπως είναι οι πρόορες εκλογές. Πέραν των πιο πάνω, σημειώνουμε ότι ίσως είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Δημοκρατίας που μια κυβέρνηση επιχειρεί να νομιμοποιήσει τη διαπλοκή με νομοσχέδια. Μόνο αν υπάρξει κάθαρση μπορεί να αποκατασταθεί σταδιακά η εμπιστοσύνη των πολιτών και στους θεσμούς και στο κράτος δικαίου. Καλούμε για πολλωστή φορά την κυβέρνηση να παραιτηθεί άμεσα και η Βουλή να υπερψηφίσει την αυτοδιάλυσή της.